πόλης στον σταθμό της πόλης. Τα νέα της πόλης, κυρίες και κύριοι, στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό ραδιόφωνο στους 89 και 9 και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό ραδιόφωνο, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης και αντιπρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, τον κύριο Ερσίν Μπόζ. Κύριε Μπόζ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα για άλλη μια χρονιά να μιλήσω στο ραδιόφωνο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Έχουμε σε λίγες μέρες την Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ. Ναι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Η 3 του Δεκέμβρη είναι Παγκόσμια και Εθνική ημέρα ατόμων με αναπηρία. Είναι μια μέρα που μας δίνεται το βήμα και η δυνατότητα να εκφράσουμε τα πράγματα, τα προβλήματα τα οποία μας ταλαιπωρούν, όχι μόνο στις 3 του Δεκέμβρη, αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι τα προβλήματα τα οποία έχουμε εμείς τα άτομα με αναπηρία σας ταλαιπωρούν όλο το χρόνο, δυστυχώς όμως αναδεικνύονται μόνο στις 3 του Δεκέμβρη με υποσχέσεις όπως κάθε χρόνο και επί της ουσίας δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Όμως θα ήθελα φέτος να μην γκρινιάξουμε όπως κάνουμε ως συνήθως. Θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Νομίζω ότι Κύριε Μπόζ, να είμαστε πιο αισιόδοξοι, να γκρινιάζουμε κιόλας, γιατί εάν δεν κλάψει, λέει, το μωρό, δεν το ταΐζει η μαμά του. Οπότε και εμείς λίγο να γκρινιάξουμε, να μας ακούσει η μαμά, να βελτιώσει κάποια πράγματα, να βελτιωθούν κάποια πράγματα στην κοινωνία μας. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Πρέπει να τις σημειώνουμε, να τις επαναλαμβάνουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν, έτσι ώστε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα σημείο. Σίγουρα, σε αυτό έχετε δίκιο. απλά εγώ θα έλεγα, σαν νοοτροπία θα έλεγα, από την πλευρά των ατόμων με αναπηρία, θα ήθελα λίγο να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε, να γίνουμε λίγο πιο αισιόδοξοι και λίγο περισσότερο διεκδικητικοί, να μην μας ρίχνει όλη αυτή η κατάσταση της πανδημίας και όλων των άλλων θεμάτων της καθημερινότητάς μας. Θα ήθελα δηλαδή αυτό να εκφράσουμε, ότι εμείς έχουμε περάσει τόσα πολλά τα προηγούμενα χρόνια λόγω και της αναπηρίας που έχουμε και δεν μας πτωεί τίποτα αυτό. Δεν πρέπει να αφήνουμε δηλαδή να μας πτωούν, γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε βιώσει στο πετσί μας όλους αυτούς τους, δηλαδή για παράδειγμα φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεμβολίαστος, έτσι, είναι δικιά του επιλογή. Mm-hmm. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιους περιορισμούς σε αυτόν τον άνθρωπο, να μην μπορεί να μπαίνει σε χώρους αναψυχής κτλ. Φανταστείτε έναν άνθρωπο με αναπηρία, αυτός τους περιορισμούς τους έχει μια ζωή, έτσι. Και δεν είναι και δικιά του επιλογή. Ναι, και θα πρέπει να πούμε, αυτό ουσιαστικά που σχολιάζεται, είναι ότι μέσα σε αυτή τη συγκυρία που είναι και πάρα πολύ δύσκολη για όλους, δεν θα πρέπει να το βάζουμε κάτω. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε, να αισιοδοξούμε, να βλέπουμε με ελπίδα προς το αύριο. Ναι, η αδράνεια είναι παρέτηση. Και η παρέτηση δεν οδηγεί πουθενά. Θα πρέπει κάθε μέρα ο καθένας από το μετερίζι του να προσπαθεί να βάζει ένα μικρό λιθαράκι ώστε να καλυτερεύει η ζωή μας, έστω το κατελάχιστο. Αυτό αφορά φυσικά και τα άτομα με αναπηρία, αλλά κυρίως την κοινωνία στην οποία είμαστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι και εμείς τα άτομα με αναπηρία, και μάλιστα είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι. Και επίσης θα πρέπει ο καθένας
να σκεφτεί λίγο ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει άτομα με αναπηρία. Η αναπηρία... ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί μπροστά βέβαια, μας. Δεν προϋπήρχε. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να είμαστε κι εμείς μέλη αυτής της κατηγορίας και δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο για να αντιληφθούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και σίγουρα, αν λίγο ερχόμαστε στη θέση του άλλου, θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με το πώς οδηγούμε, πού παρκάρουμε, πώς συμπεριφερόμαστε σε ανθρώπους με αναπηρία. Μέσα στην καθημερινότητα να δούμε πώς μερικά πράγματα που εμείς τα θεωρούμε απλά δημιουργούν πάρα πολλές δυσκολίες στους ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από την απλή καθημερινότητα και δυσκολίες και άλλες δυσκολίες. Ναι, φυσικά. Τα θεωρούμε απλά και τα θεωρούμε και δεδομένα. Αλλά για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπηρία κίνησης ή αναπηρία όρασης, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να είναι δεδομένο ότι ας αφήσουμε το αμάξι να είναι κολλημένο τέρμα στο άλλο αυτοκίνητο. Εντάξει, αυτός ο οποίος είναι να περάσει ενδιάμεσα θα το δει αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιος να μην βλέπει ή να μην βλέπει καλά. Κύριε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Και αυτός που βλέπει πολλές φορές δεν χωράει να περάσει όταν το προσέχουμε αυτό, να αφήνουμε απόσταση από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο όταν παρκάρουμε. Mm-hmm. Πραγματικά έχουμε κουραστεί συνέχεια κάθε χρόνο σε όλες μας τις συναντήσεις με διάφορους φορείς της πόλης να συζητάμε τα αυτονόητα, να λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Έχουμε κουραστεί και έχουμε κουράσει πολύ πιθανόν, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μέρος της ζωής μας. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό της προσβασιμότητας στη πόλη, δυστυχώς αποκλείεσαι από πολύ σημαντικά γεγονότα της πόλης. Πλέον εγκλωβίζεσαι στο σπίτι σου και είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι παρετήσε, πλέον είσαι σε μια αδράνεια και πλέον δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Έρχονται και τα ψυχολογικά προβλήματα από πάνω και πλέον πώς να σηκώσεις κεφάλι. Κύριε Μπος, μια και φτάσαμε ένα χρόνο μετά να κουβεντιάζουμε και πάλι αυτό που λέτε τα ίδια και τα ίδια και να μην βλέπουμε έτσι ένα αποτέλεσμα. Εσείς μέσα σε αυτή την πορεία, στον ένα χρόνο που πέρασε, με όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, με τα lockdown που υπήρχαν, με τις δεσμεύσεις, με τις απαγορεύσεις, με όλα αυτά, είδατε να προχωράει κάτι. Έτσι, έστω ως ευαισθητοποίηση στην κοινωνία, έστω ως μια χείρα βοήθειας προς τον συνάνθρωπο, ως αλληλεγγύη, είδατε κάτι ορατό, είδατε κάτι που να μπορεί να χρησιμοποιώ το ρήμα είδατε, γιατί ξέρω ότι εσείς βλέπετε πολύ καλύτερα από αυτούς που έχουν την όρασή τους και βλέπουν. Ξέρω ότι εσείς βλέπετε με την καρδιά σας, με την ψυχή σας, με όλες τις άλλες αισθήσεις σας. Όχι, δεν μας ενοχλεί καθόλου το να χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα. Mm-hmm. Επί της ουσίας όχι, δεν έχουμε δει αλλαγή στάσεων σε συμπεριφορές. Οι φορείς δεν έχουν ανταποκριθεί στα προεκλογικά δεσμευόμενα. Δυστυχώς. Είδαμε μια μικρή κίνηση, θα έχουμε μάλλον αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα. Το ακούσαμε σε ένα προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον για την Ξάνθη. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τους περιφερειακούς δήμους. Ότι θα έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον αυτού του ηχητικού σήματος που λέγαμε στα φανάρια. Θα μου πείτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό, είναι μια λεπτομέρεια στο όλον των διεκδικήσεων. Εντάξει, είναι μια ίσως είναι μια όμως λεπτομέρεια, να είναι σημαντικό, κάτι λειτουργικά αλλά σημαντικό. Είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, η οποία, όπως είχαμε τονίσει και σε μια άλλη συνέντευξη, η προσβασιμότητα είναι ένας κρίκος, έτσι.
ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απώλεια όρασης για να μπορέσει να κινηθεί μόνος του ανεξάρτητος στη πόλη, θα πρέπει να έχει τρία πράγματα. Πρώτον, να έχει μάθει το πώς να χειρίζεται τον μπαστούνι, άρα κινητικότητα προς ανατολισμός. Αυτό πείτε ότι το έχει. Το δεύτερο είναι οι διάδρομοι όδευσης να οδηγούν κάπου. Ας πούμε ότι και αυτό, αν και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην πόλη, ας πούμε ότι λύνεται και αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Και το τρίτο είναι τα ηχητικά φανάρια, για να μπορεί να περνάει ο τυφλός απέναντι, έτσι. Αν δεν υπάρχει ένα από αυτά τα τρία, ένας από αυτούς τους τρεις κρίκους, τότε υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να κινηθεί μόνος του. Αυτό το θέμα με τα ηχητικά φανάρια, έτσι, το έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχαν δεσμεύσεις ότι θα γίνουν, ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Εμείς, αν δεν τα δούμε, αν δεν τα ακούσουμε τα φανάρια, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα μπουν. Και εμείς το λέμε με μια επιφύλαξη. Ακούσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εγκρίθηκε η προμήθειά τους, οπότε μάλλον κρατάω κι εγώ κάποιες επιφυλάξεις, έτσι αν θέλετε θεσμικές, για να είμαστε σίγουροι. Όταν τοποθετηθούν λοιπόν και τα ακούσουμε, τότε θα τα χειροκροτήσουμε κιόλας. Και θα το πιστέψουμε κιόλας. Και αυτό που λέγατε πριν, αυτό δεν αφορά μόνο τη Ξάνθη, έτσι. Αφορά και την Κομωτινή. Αν και η Κομωτινή βραβεύτηκε ως μια πόλη προσβάσιμη, έτσι, στην Ελλάδα, μια από τις πιο προσβάσιμες πόλεις της Ελλάδος, όμως στο θέμα των ατόμων με προβλήματα όρασης, και εκεί έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και εκεί δεν υπάρχουν φανάρια. Στην Αλεξανδρούπολη, ο Δήμαρχος 11 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τοποθέτησε τα ηχητικά φανάρια όπως ακριβώς μας είχε δεσμευτεί. Ακριβώς 11 μέρες μετά. Μάλιστα, πολύ σημαντικό βέβαια, γνωρίζοντας τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν και την γραφειοκρατία που υπάρχει. Αν έγινε αυτό 11 μέρες μετά, φαντάζομαι ότι η προμήθεια θα είχε γίνει από τον προηγούμενο δήμαρχο που δεν πρόλαβε να το υλοποιήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι, άσχετα ποιος το έκανε, το θέμα είναι ότι έγινε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και στην δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Δεν εξετάζουμε ποιος, αν προσωποποιείται αυτό το πράγμα, αν είναι ο Ερσίν, ο Τηλέμαχος, ο Κώστας ή ο Γιώργος. Εξετάζουμε για το αν υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα, αν κάναμε την ζωή των συνανθρώπων μας λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν χθες. Ναι, φυσικά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Κύριε Μπόζ, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που υπάρχει και στις διεκδικήσεις που έχει ο Σύλλογος και που συνεχώς θα πρέπει να έχει για να κρατιέται όλο αυτό το πράγμα ζωντανό και συνεχώς να έχουμε και πιο συχνές, εγώ θα έλεγα, έτσι, επικοινωνίες για να μπορούμε με την κουβέντα που κάνουμε να ευαισθητοποιούμε και τους ανθρώπους μέσα στην καθημερινότητα, σε αυτό που θίξατε για το όταν παρκάρουμε ένα αυτοκίνητο να φροντίζουμε να έχουμε απόσταση από το προηγούμενο, να αφήνουμε έναν διάδρομο να μπορεί κάποιος να περάσει. Και αυτό αφορά και τους ανθρώπους που έχουν έλλειψη όρασης και τους ανθρώπους που βλέπουν. Αφορά όλους μας, όπως όταν παρκάρουμε ένα αυτοκίνητο έστω για 2 λεπτά σε ένα σημείο και κλείνουμε μια λωρίδα, έναν διάδρομο τυφλών, να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι κέραιο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε για 1 δευτερόλεπτο, όχι για 1 ή 2 λεπτά. Μπορεί εκείνη την ώρα ένας άνθρωπος να περνάει από εκείνη την λωρίδα και εμείς να του κόβουμε το δρόμο, να τον σταματάμε ουσιαστικά. Να σας δώσω λίγο ένα παράδειγμα. Δηλαδή είναι σαν να κινείσαι στο πεζοδρόμιο, εσύ ως βλέπον και εγώ ως τυφλός να έρχομαι για 2 λεπτά να σου βάζω ένα μαντίλι στα μάτια και να σου κλείνω τα μάτια. Είναι ακριβώς το αντίστροφο, έτσι, το αντίθετο αυτό που συμβαίνει για τα άτομα με τύφλωση. Δηλαδή, για 2 λεπτά εσύ το κλείνεις τα μάτια, με λίγα λόγια. Γιατί τα μάτια του τυφλού είναι το μπαστούνι και το διάδρομος όδευσης. Άρα το θέτεις σε κίνδυνο, έτσι. Σε κίνδυνο το να πάθει ένα ατύχημα, να τραυματιστεί ο άνθρωπος. Να σταματήσει την πορεία του, να μην μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει, στην ώρα που θέλει.
του δημιουργείς πρόβλημα κυκλοφορίας. Είναι όπως όταν βάζεις ένα αυτοκίνητο σε ένα πεζοδρόμιο και δεν μπορεί να περάσει ένας με ένα καροτσάκι που έχει ένα παιδάκι μαζί του, ναι, να μεταφέρει. Και επίσης ένα άλλο το οποίο το λαμβάνουμε στα υπόψη μας είναι το πόσο πολύ τον αποθαρρύνεις αυτόν τον άνθρωπο. Αν πάθει ένα ατύχημα, το να ξαναβγεί έξω. Το ξέρετε ότι πόσα μέλη μας του συλλόγου δεν κυκλοφορούν καθόλου έξω. Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή είχαν μια τραυματική εμπειρία. Mm-hmm. Ναι, τραυματίστηκαν, πήγαν να τραυματιστούν, πήγαν να πάθουν κάποιο ατύχημα και δεν έχουν, ενώ έχουν κάποια υπολοιπόμενη όραση, έτσι, με μια εκπαίδευση δηλαδή θα μπορούσαν να κινούνται μέσα στην πόλη, έχουν αποθαρρυνθεί τόσο πολύ που φοβούνται πλέον να κάνουν βήμα μόνοι τους και πάντα είναι εξαρτημένοι από ένα δεύτερο άτομο. Από ένα συνοδό. Αυτό είναι, καταρακώνει την ψυχολογία σου, το να έχεις πάντα ανάγκη κάποιον να πας οπουδήποτε μέσα στην πόλη. Και μέσα στην γενικότερη κλεισούρα που είχαμε και έχουμε, αν θέλετε, σε κάποια διάσταση με την πανδημία, να κλείνεσαι ακόμη περισσότερο και να μην μπορείς να βγεις έξω για να καλύψεις κάποιες ανάγκες σου. Γιατί ό,τι ανάγκες έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε εισαγωγικά, ας πούμε, αρτιμελής, έτσι, τις ίδιες ανάγκες έχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με αναπηρία. Έχει δικαίωμα στο να ψυχαγωγηθεί, στο να πάει σε μια δημόσια υπηρεσία να λύσει κάποιο ζήτημα το οποίο το απασχολεί, να πάει στο δικηγόρο του, να πάει στο λογιστή του. Όλα αυτά δηλαδή τα καθημερινά τα οποία απασχολούν έναν, το ξαναλέω έτσι σε εισαγωγικά, αρτιμελή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή καμιά κατηγορία διαφορετική με διαφορετικές ανάγκες ή με λιγότερες ανάγκες από έναν άνθρωπο, έτσι, της καθημερινότητας. Είναι αυτό που λέγατε από το ξεκίνημα της κουβέντας μας και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε τόνο, ότι είναι ο συνάνθρωπός μας, είναι ο διπλανός μας, είναι ο φίλος μας, είναι το αγαπημένο μας πρόσωπο, είναι μέλος της οικογένειάς μας και αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Αυτό πρέπει να βάζουμε πρώτα στο μυαλό μας. Αύριο, αύριο, πραγματικά αύριο μπορεί να είμαστε εμείς στη θέση του. Δεν έχουμε εγγύηση αρτιμέλειας σε καμία περίπτωση, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο για να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή τώρα εμείς ακούμε στις ειδήσεις και διαβάζουμε το πόσο πολύ πιεστικά πλέον είναι τα πράγματα για έναν ανεμβολίαστο, έτσι. Και λέμε πω, είναι δυνατόν. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, να αντέξουν όλους αυτούς τους περιορισμούς και τους αποκλεισμούς. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένος μια ζωή να ζει με αυτούς τους περιορισμούς και χωρίς να είναι δικιά του επιλογή, έτσι. Τρίπτυχο λοιπόν. Έχουμε σεβασμό στους διαδρόμους όδευσης, εκπαίδευση των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, ύπαρξη ηχητικών φαναριών. Χωρίς αυτά θυμάμαι που μας είχατε ξαναπεί ότι είναι ένα puzzle η μετακίνηση. Πρέπει να ενώσουμε κρίκους για να μπορέσουμε να έχουμε μετακίνηση ενός τυφλού. Και διαδρόμους όδευσης και βέβαια εκπαιδευμένο τον άνθρωπο με τα προβλήματα όρασης και τα ηχητικά φανάρια για να μπορέσει να κινηθεί μέσα στην πόλη. Αυτά όλα καλό είναι να γίνονται με μια οργάνωση, έτσι, να υπάρχει συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σε οποιαδήποτε παρέμβαση και μελέτη αφορά ανθρώπους με αναπηρία, να παίρνεται η γνώμη των ανθρώπων, των συλλόγων που εκπροσωπούν αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου να αποφεύγουμε κακοτεχνίες και λάθη τα οποία εκ των υστέρων είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθούν. Δηλαδή αυτό που λέει και η ΕΣΑΜΕΑ εδώ και δεκαετίες προς την πολιτεία, τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Γιατί αυτοί που είναι καθήλυνοι. Γιατί εμείς καθήλυν... έχουμε την εμπειρία, έτσι, τη γνώση, την καθημερινή. Έτσι και αυτή την εμπειρία που έχετε πρέπει να την λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι υπηρεσίες ώστε να μπορούν
να δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες που θα εξυπηρετήσουν στο έπακρο έναν άνθρωπο που έχει αυτές τις εμπειρίες. Ακριβώς. Το να μπουν οι διάδρομοι όδευσης και να είναι τα πλακάκια ανάποδα ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα να υπάρχει σε κάποια κλίση οτιδήποτε, να μην έχει ζητηθεί η βοήθεια από την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα η οποία θα το χρησιμοποιεί, θεωρώ ότι είναι λάθος. Κύριε Μπός, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία μας. Θέλουμε να κρατάμε ζωντανή αυτή την παρουσία σας και να θέτουμε συνεχώς τα ζητήματα αυτά που αντιμετωπίζονται στην καθημερινότητα, έτσι ώστε σιγά σιγά ως κοινωνία να μπορούμε να κάνουμε τη μετάβασή μας, να μπορούμε να αισθανθούμε τους ανθρώπους γύρω μας που έχουν κάποιες δυσκολίες και για το πώς θα μπορέσουμε και εμείς να συνδράμουμε ώστε οι δυσκολίες αυτές να μετριαστούν. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να εκφράσω τις απόψεις μου, έτσι, και επίσης να παρουσιάσω τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, το μελό μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας μπορεί να βάλει ένα μικρό λιθαράκι στο να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και να μην το βάζουμε κάτω. Έτσι. Ας είμαστε φέτος όσο γίνεται πιο αισιόδοξοι και να ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί όπως και πέρσι έτσι και φέτος δυστυχώς λόγω των περιορισμών και της πανδημίας δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι δράσεις όπως κάναμε τις προηγούμενες χρονιές, οι οποίες θα είναι έτσι σε αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη κοινωνία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μέλη τα οποία εκτός από την αναπηρία όρασης έχουν και διάφορα άλλα χρόνια προβλήματα. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να τους βάλουμε σε κίνδυνο. Σε κίνδυνο και σε περιπέτειες. Mm-hmm. Γι' αυτό κάνουμε υπομονή και φέτος και ελπίζουμε του χρόνου να είναι τα πράγματα καλύτερα, ώστε οι δράσεις που θα γίνουν να είναι έτσι μέσα στην κοινωνία μαζί με τους συμπολίτες μας. Κύριε Μπός, σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε τα καλύτερα, ευχόμαστε τα καλύτερα, αλλά με τις ευχές δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να αγωνιζόμαστε για τα καλύτερα και επειδή αγωνίζεστε, σας συγχαίρουμε και πιστεύουμε ότι θέλουμε δεν θέλουμε, τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Θέλουμε δεν θέλουμε, είναι μονόδρομος στο να μπορούμε να απλώνουμε ένα χέρι βοήθειας και να σκεφτόμαστε αλληλέγγυα όλη η κοινωνία, όλα τα μέλη της. Ας το ελπίσουμε αυτό. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο, στην ανθρωπιά και στην αλληλεγγύη των συμπολιτών μας. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι προοδευτικοί έτσι, στη πόλη και στο Δήμο πιστεύω και εγώ ότι θα βελτιωθούν, μπορεί με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά θα βελτιωθούν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.